Κύριε Λεόν, έχουμε καθυστερήσει περισσότερο από όσο περιμένατε. Δηλαδή φαίνεται και η κοινή γνώμη βλέπει μια υπόθεση η οποία ξαναεκκινεί μια διαδικασία με τους συναδέλφους σας που ξαναξεκινούν την έρευνα. Προσπαθούμε, έχουμε μείνει στο τι ακριβώς συνέβη με τα δύο άλλα παιδιά. Υπάρχουν έξτρα δυσκολίες από αυτές που νομίζαμε στην αρχή για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση? Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ξεκινάμε με μια τέτοια ερώτηση, γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι οι συνάδελφοι πραγματογνώμονες, οι κύριοι Καρακούκες και Καλόγριας, ουσιαστικά έχουν αναλάβει μόλις λίγες μέρες πριν. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε τώρα και δημόσια επί σειρά εβδομάδων ήταν μια προσπάθεια για να ανοίξουν ουσιαστικά ξανά οι υποθέσεις σε τέτοιο επίπεδο που έχουν ανοίξει τώρα, με επίπεδο πραγματογνωμοσύνης, γιατί μέχρι τότε σας θυμίζω ότι είχαμε ουσιαστικά άτυπες επιτροπές, οι οποίες προφανώς και θα δίνανε υποδιέστερα νομικά συμπεράσματα, αλλά και είχαμε και μία συζήτηση μεταξύ ημών των ιατροδικαστών, που ουσιαστικά κάποιοι λέγανε ότι κάνανε σωστά τη δουλειά τους, άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, και κάποιοι λέγαμε το αντίθετο. Άρα εδώ έχουμε ξεκινήσει, νομίζω, με μία πολύ καλή αφετηρία πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Κρίνω πολύ θετικό το γεγονός ότι ήδη οι δύο πραγματογνώμονες της Ήρυδας, του δεύτερου παιδιού κατά σειρά απολειών, συμφωνούν πλέον και μάλιστα σε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, στον ασφυκτικό θάνατο. Αυτό βγήκε δημόσια. Άρα η υπόθεση της Ήρυδας θα ξεκαθαρίσει πιο γρήγορα, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, η Ήρυδα. Και μετά της Μαλένας. Μεταφέρθηκε το παιδί νεκρό στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Κατευθείαν στο πλαίσιο των υπόπτων μπαίνουν αυτοί οι οποίοι το συνόδευαν το παιδί. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέει ο κ. Μαρακάκης. Και νομικά νομίζω ότι η υπόθεση της Ήρυδας θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά θέματα και ανακριτικά. Γιατί ξέρετε, εδώ ακούμε, ας πούμε, για την κεταμίνη, ακούμε για λάθη γιατρών, ακούμε γιατί υπάρχει μία νοσηλεία. Βέβαια, εδώ να ανοίξω μία παρένθεση και να πω το εξής. Η κυρία Πεσπυρίγκου λέει ότι, αυτή τη στιγμή, ότι έψαχνε άλλες ουσίες που χορηγήθηκαν στο παιδί. Βέβαια, ο συνήγορός της, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ότι πριν 6-7 μήνες δόθηκε κεταμίνη στο παιδί. Άρα νομίζω ότι είναι μια αστοχία ότι δεν έψαξε την κεταμίνη, αν είχε αυτή χορηγηθεί, ή αλλιώς θα πρέπει να συνεννοούνται μεταξύ τους. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Εσείς μπορείτε να, μάλλον έχετε καταλήξει, ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στην περίπτωση της Ήρυδας του μωρού, όπως και της Μαλένας, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, κύριε Λέων, ή έχετε αμφιβολίες επ' αυτού? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Ήρυδα θεωρώ ότι θα είναι το καθοριστικό περιστατικό της υπόθεσης. Πρώτον, γιατί φαίνεται ότι θα υπάρχει μια ομοφωνία όλων των ιατροδικαστών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόθεση. Δεύτερον, δεν θα υπάρχει κανένα αντεπιχείρημα με την έννοια να έχουν παρεμβληθεί άλλες ιατρικές ενέργειες, γιατί σας θυμίζω, μιλάμε για ένα βρέφος το οποίο κατέληξε μόνο του. Τρίτον, άρα θα καταλήξουμε σε ασφυκτικό θάνατο, ο οποίος προήλθε από εγκληματική ενέργεια κάποιου που βρισκόταν στο χώρο. Ακριβώς, και επίσης οι άνθρωποι δεν που ήταν στο χώρο, πάντως. Ακριβώς, οι άνθρωποι που ήταν στο χώρο έχουν ήδη δηλώσει και οι δύο το ποιοι ήταν. Και το επόμενο ερώτημα είναι αν θα αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα διωχθούν ποινικά. Αυτό. Ήταν η μητέρα της Ήρυδας, η Πεσπυρίγκου, και η αδερφή της, που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά για την ώρα θανάτου αυτού του παιδιού. Φυσικά. Τι ώρα δηλαδή ακούστηκε αυτό το νιαούρισμα, όπως είπανε, και πήγανε στην Κούνια? Τι ώρα έφτασε στο μωρό στο νοσοκομείο? Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτό το κομμάτι. Το ΕΚΑΒ πάντως έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχει και έχει καταγραφεί και η κλίση. Μέσα σε 7 λεπτά ήταν στο σπίτι.